πέρασε καλύτερα, παιδιά. Καλώς τον, ναι. Πες κι άλλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσύ? Είστε πολύ όμορφοι σήμερα, δεν ξέρω. Αλήθεια. Με ομικρονιώτα είναι η Ιώνα. Με ήττα είναι ομικρονιώτα, ναι, αυτό. Ορίστε. Στη Μαρία απευθυνόσουν και στους τρεις. Και στους τρεις. Και με ήττα να το είπε, εμείς θα το κάνουμε με ομικρονιώτα από μόνοι μας. Πώς σε λένε? Είμαι ο Νάσος. Κάτι με τραγούδι εσύ έχεις, αν έχω καταλάβει καλά. Λογικά, ναι, από ό,τι βλέπετε. Δηλαδή θα μας πεις ένα δικό σου. Βουλωμένο πνεύμα. Ναι, 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 δικό σου, έχεις γράψει εσύ. Δικό μου και μετά και μια εκπληξούλα. Οκ. Okay. Επειδή ο Βόλος είναι μικρός. Κατέβαινα Δευτέρας Νοεμβρίου και άκουγα σακί Αρσενίου. Μα πίστευα ήταν μέρα ησυχίας. Οι άσονος με πιάνουνε ιδίας. Σκεφτόμουνα τι άλλο θα περάσω. Στη Κουμουντού με βγήκα να ξεχάσω. Και ακριβώς μισή ώρα αργότερα ποιος ήξερε πως θα έρθουν τα χειρότερα. Αχ, είδα μάλλον την αγκαλιά να του δίνεις δυο φιλιά. Και κραγιόν φόρουσε σκούρο κι σαστάνομαι στο αζούρο. Και εκεί τα είδα όλα με αυτόν μωρί όλα αυτός. Δεν ξέρει τι σημαίνει χτένα αυτός. Είναι πιο γύφτος κι από μένα. Ξίδα μάλλον αγκαλιά να του τιμείς δυο φιλιά. Την πέτυχε με τον άλλον στο μαγαζί μέσα. Αληθινή ιστορία, ρε. Αληθινή. Αληθινή ιστορία. Κι σαστάνουνε στο αζούρο. Τι λες, ρε φίλε. Να σου ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο. Πήγες αυτό το γλυκό του είχα. Ευχαριστώ. Μωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι αυτοβιογραφικό. Ναι. Το έχεις ζήσει. Ναι, ναι, ναι. Στο Αζούρο ήταν αυτή. Στο Αζούρο ήταν αυτή. Το Αζούρο είναι μαγαζί, δεν είναι αμάξι. Όχι, μαγαζί είναι. Και αυτά. Δεν μου λες καταγωγή από πού έχεις. Από Βόλο είμαι. Πόσα χρόνια παίζεις κιθάρα? Παίζω αρκετά χρόνια. Απλά ασχολούμαι τώρα, ξέρω, το τελευταίο χρόνο κάθομαι και βγάζω τραγούδια. Και πόσα χρόνια έχεις που τη χώρισες την κόλα? Έχει ένα χρόνο. Έχει ένα χρόνο. Καλά τις έκανες. Αυτή αποφάσισε αν κατάλαβες το τραγούδι. Το κατάλαβα. Σε έχει βοηθήσει όμως, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Ο Νάσος πήρε την τελική απόφαση. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα το ότι νομίζω το χειροκρότημα που ήρθε ήταν όχι για την καταπληκτική σου φωνή που έχεις. Ήτανε για κιόλα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω ωραία φωνή, αυτό είναι γεγονός. Όχι, έχεις ωραία φωνή. Έλα, έχεις γλυκιά φωνή και έχεις και ωραία γυρίσματα. Έχεις και αυτό το λιγμό που έχουν οι Ρωμά γενικότερα και που είναι πολύ, πολύ, πολύ γλυκό. Είναι και πολύ και ωραίο. Έχει και πάρα πολύ χιούμορ τώρα που λέει. Το ξέρει. Απλώς και θέλω να το πούμε. Είναι από αυτούς, θέλω να τα ακούω. Ναι. Οπότε όλα τα τραγούδια είναι λίγο τύπου Παντελίδης που έχει και τον Πινελίκη μέσα και την άλλη πάντα που. Σ' αρέσει ο Παντελίδης. Είναι το καλύτερό σου. Ανέβασα 2-3. Ανέβασα. Πώς πήγανε? Πολύ χαλιά. Για πες να τα επικοινωνήσουμε, αγόρι μου, να πάνε καλύτερα. Πώς τα ανέβασες, πώς τα λένε, πού να τα βρούμε? Okay, θέλω να τα διαγράψω επειδή δεν είναι ωραία και να βάλω άλλα. Α, τότε μην πείτε, αφήστε το delete. Ναι, άμα θέλετε. Ναι. Ξέρω. Λοιπόν, έχω ένα και η έκπληξη. Α, έλα, η έκπληξη. Ναι. Ήρθα λίγο από μακριά και έκανα ταξίδι. Ήρθα σε αυτό το σοου να δω τα νημανίδι. Μου πάνε Ταχοκριτή και Γιώργο Καπουτσίνη. Μου πάνε Θαυγότιδη, θα με έχουνε στο σκάι. Με την Πακοδί μου γυναίκα που τα σπάει. Golden buzzer, πες την αλήθεια. Γεια σας.
Για μένα δεν είπε τίποτα. Φάτε το, ρε. Φάτε το. Γιώργο, Λοιπόν, ναι, ναι, έχει δίκιο. Για τον Γιώργο κάτι. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Επειδή μ' αρέσουν αυτά. Να σου πω ότι είσαι ανάμεσα σε Παντελίδη και Κυριαζή. Το πας κάπως έτσι. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής? Ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης, έτσι. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα έρθεις, εάν έρθεις και σε περάσουμε, θα μας πεις πάλι κάποιο δικό σου τραγούδι? Ναι, δικό μου και όχι μόνο με κιθάρα. Και κλαρίνο και πιάνο. Και άμα θέλετε, στείνω και παγκολαϊκής πίσω. Στείνει και παγκολαϊκής πίσω. Είναι καταπληκτικός, έχει πολύ χιούμορ. Λοιπόν, θέλω να σε ξαναδώ και ψηφίζω. Θέλω να τον ξαναδώ, ψηφίζω ναι. Η Μαρία ψήφισε ναι. Θα σου δώσω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο ναι. Και για τη φωνή, και για το στίχο, και για το χιούμορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάσο, έχεις ωραία φωνή, τραγουδάς ωραία, έχεις ταλέντο, αλλά πραγματικά το βασικότερο είναι ότι έχεις πάρα πολύ χιούμορ, η στίχη σου ήταν φοβερή. Τρίτο ναι και από μένα. Τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά, περιμένουμε καινούργιο τραγούδι.